Λία, πάμε τώρα στο πρώτο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντρέα Γκαζδρόγκα. Καλά το λέω. Καλά το λέω. Ναι, είναι δύσκολο λίγο το πείθετε, αλλά... Κουλάσει αυτό. Μην κουλήσουμε εκεί. Έχουμε το θέμα. Τάπε, νομίζω αναλυτικά και η συνάδελφος, η Χριστίνα Ιανδρέου, θα δούμε στη συνέχεια και εικόνες και βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, κάνουμε και ένα ρεπορτάζ χθες. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή, με την πρώτη βροχή πλημμυρίζεται. Και, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι μόνο ότι πλημμυρίζεται. Σχεδόν τα μισά λίμματα της πόλης καταλήγουν εκεί. Όλο το ανατολικό κομμάτι της πόλης, τα λίμματα περνάνε τον Αγωγό εκεί. Μάλιστα. Καταλήγουν σε ένα φρεάτιο και από εκεί περνάνε τις γραμμές του ΟΣΕ για να καταλήξουν στο αντλιοστάσιο που έχουν. Μάλιστα. Το φρεάτιο αυτό δέχεται τεράστια επίηση. Τεράστια επίηση όταν... αν ψυχαλίσει. Δεν μιλάμε για βροχή. Δεν μιλάμε για βροχή. Ναι, δεν μιλάμε για βροχή. Δηλαδή, άμα ρίξει πάνω από 20, 30, 40 χιλιοστά, υπάρχει πάντα πρόβλημα. Όχι 40 χιλιοστά, ναι. Και με 10 χιλιοστά. Και με 10 χιλιοστά, έτσι. Τι γίνεται. Οι περισσότεροι σηκώνουν τα καπάκια για να αδειάσει το νερό σε άλλες συνοικίες που τυχόν έχει μαζευτεί. Μάλιστα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται εκεί η δραματική. Εσείς είστε στην ουσία μούρνα εκεί, έτσι καταληκτικό. Είμαστε, ναι. Περίπου, για να καταλάβετε, από το δρόμο της Αγιάς πρέπει να είμαστε γύρω στα 2 μέτρα κάτω στον τηλιοστάσιο. Κάτω από τη στάθμη, ναι, μάλιστα. Κάτω από τη στάθμη, ύψος, ναι, ναι. Στο ύψος της Αγιάς. Στο ύψος, ναι. Της Αγιάς, ναι, κατάλαβα. Ναι. Και τι τώρα... γίνεται με αυτό τώρα. Ένα χρόνο μετά δεν έχετε πάει στο Δήμο, στην ΔΕΙΑΛ, τι σας λέει. Δεν έχουμε. Εδώ και 10 χρόνια, να μην πω παραπάνω. Να πω 20 χρόνια, τρέχουμε συνέχεια για να μπορέσουν κάτι να φτιάξουν. Πριν από 10 χρόνια περάσανε έναν αγωγό, όλα καλά, βάλαν σκάρες, αλλά τι έγινε. Ο αγωγός αυτός είναι 50 πόντους. Έχει διάμετρο 50 πόντους. Φτάνοντας στο αντλιοστάσιο, το αντλιοστάσιο δεν έχει 15 ύπους μουτέρ. Κατάλαβα. Τι, να τραβήξει. Έλεγε, ναι, τι να τραβήξει. Από ό,τι μας έλεγε και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΛ πριν από ένα-δύο μήνες που τον είχα φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, ο κ. Αγιερόπουλος, υπάρχει ένα θέμα ότι ακόμα δεν έχει υποκατασταθεί το θέμα του βιολογικού ηλεκτρικά. Είναι μηχανικό το. Βλέπουμε και εικόνες εδώ μεταξύ. Αυτά είναι από, από πριν από μερικές μέρες. Ναι, ναι, από 20 Αυγούστου. 20 Αυγούστου. Από 20 Αυγούστου. Με αυτή αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάμε τώρα για πριν από ένα χρόνο, έτσι. Μιλάμε τώρα για 20 Αυγούστου. Για 20 Αυγούστου. Ναι. Που δεν ήταν μεγάλη βροχή. Δεν μιλάμε για Ντάνιελ και αυτά. Ναι. Μιλάμε για βροχή. Και πέρα από βροχόνερα, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, βγαίναν και τα λίμματα πάλι. Βγαίνουν τα λίμματα. Τα λίμματα είναι αυτά που μας πνίγουν. Και την εικόνα την επόμενη μέρα, ναι. Έτσι, μετά αφού σταμάτησε η βροχή. Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι είναι τεράστια και η δυσοδεία, έτσι δεν το συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα. Υγειονομικό πρόβλημα. Υγειονομικό. Βγαίνουν τα λίμματα έξω. Έρχονται τα παιδιά, καθαρίζουν τις ΔΕΙΑΛ. Πώς να καθαρίσουν. Ήρθε το συνεργείο χθες να τραβήξει. Πρέπει να, τους έφαγαν τα κουνούπια. Ναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά. Όχι με καθαρισμούς και αυτά. Πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός. Πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός. Πρέπει να γίνει έργο. Ναι. Συζητήσαμε με τον διευθυντή της ΔΕΙΑΛ. Είπε ο άνθρωπος ότι θα πρέπει να γίνει έργο. Να... Από άλλο σημείο να γυρίσουν. Συγγνώμη, Αντρέα μου, πότε θα γίνει αυτό, πέρασε ένας χρόνος. Πότε δηλαδή, θα γίνει. Θυμάμαι μια πότε εικόνα. Θα γίνει. Πότε θα γίνει. Επειδή έχουμε εδώ και το τεχνικό μας που είναι και οικείωση και τον Αντώνη, που μας τα έδειχνε τότε. Ναι. Και είχαμε κάνει και ζωντανές συνδέσεις. Ήταν κανένα δύο εβδομάδες τα νερά είχαν φτάσει πάνω από τα κρεβάτια, έτσι δεν είναι. Και δεν είναι ότι ήταν νερά βρόχινα. 80 πόντους σε όλα τα σπίτια μέσα. Ναι. Δεν ήταν ότι ήταν βρόχινα. Ήταν νερά με λίμματα. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν θέλω να πούμε κάτι άλλο τώρα μεσημεριάτικο. Όχι, 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 να μην πούμε, ναι, είναι, είναι νερά με λίμματα. Ναι. Καταρχήν το πρόβλημα αυτό που έχουμε είναι τριπλό. Ναι. Είναι πρώτα με τα νερά της βροχής που μαζεύονται από την Αγιάς και μέχρι το τέλος της Ελευθερίου, μέχρι το αντλιοστάσιο. Α, βλέπουμε εικόνες έτσι, χαρακτηριστικά. Ναι, ναι. Είναι τα νερά της βροχής. Είναι τα νερά, το δεύτερο, είναι τα νερά που έρχονται από τα λίμματα, δηλαδή. Σηκώνεται το καπάκι. Αυτό είναι το καπάκι. Μάλιστα. Αυτό είναι το καπάκι. Σηκώνεται, ναι. Από την σηκώνεται πίεση. Σηκώνεται από την υδραυλική πίεση. Ναι, ναι, κατανοητό. Όταν λέμε ότι είμαστε 2 μέτρα πιο κάτω, σημαίνει ότι παίζει το νερό και σηκώνει το καπάκι. Είναι το βασικότερο ότι είναι σε καταληκτικό σημείο 2 μέτρα κάτω από τη στάθμη της Αγιάς. Ναι, περίπου έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι εκεί έχετε και ένα ανάγχωμα που είναι και ο Μπουσμπαζανιώτης και η υπερεψωμένη εθνική οδός για να περάσει και ο σιδηρόδρομος, έτσι δεν είναι όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Όλα αυτά. Θα έπρεπε τουλάχιστον
να υπάρχουν αντλίες. Σωστά. Σε μια κουβέντα που κάναμε. Όταν μιλάμε τώρα για 5 οικοδομικά τετράγωνα, μιλάμε για δεκάδες οικογένειες εκεί, έτσι. Δεκάδες οικογένειες. Ακριβώς. Δεκάδες οικογένειες. Δεν είναι ούτε 10 ούτε 20. Είναι πολύ περισσότερες. Μάλιστα. Είναι δεκάδες οικογένειες. Χώρια από αυτό τώρα. Έχουμε και... Οι οποίες, από ό,τι καταλαβαίνω, με την παραμικρή βροχή είναι μέσα στη δυσοδεία. Πέρα από τα. Άντε, πες τα νερά, με τις πολύ χαμηλές βροχοπτώσεις, τα αντιμετωπίζει, έρχονται μέχρι την αυλή. Το θέμα είναι τι κάνεις αυτές τις μέρες εκείνες με τη δυσοδεία, έτσι δεν είναι. Είναι υγειονομικό το πρόβλημα. Είναι, ναι, ναι. Είναι υγειονομικό. Είναι υγειονομικό. Προσπαθούν οι άνθρωποι να καθαρίσουν, αλλά δεν καθαρίζει. Ναι. Όσο νερό και να ρίξουν, δεν καθαρίζει. Δεν μπορεί να γίνει απολύμανση. Απολύμανση δεν κάνουν. Απλά πλένουν τον δρόμο. Ναι. Αυτό κάνουν. Αφού στεγνώσει, βέβαια. Έτσι. Όχι αφού στεγνώσει, αμέσως μόλις αποσυρθούν τα νερά, έρχονται κατευθείαν και πλένουν τον δρόμο. Με το πιστικό. Αλλά τι γίνεται. Όλα τα λίμματα είναι κάτω στον υπόγειο αγωγό. Και κουνούπια, μικρόβια βγαίνουν από τις σκάρες. Κατάλαβα. Είναι γεμάτο σκάρες γύρω-γύρω. Εντάξει, θέλει ριζική αντιμετώπιση. Θέλει ριζική. Δεν γίνεται έτσι. Με μήνυμα. Και από ό,τι καταλαβαίνω και επανασχεδιασμό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Όταν έχει κακοκαιρία, μια μικροδιακοπή να κάνει η γραμμή, το ρεύμα, ένα τσακ. Ναι, ναι, αμέσως κόβεται το μοτέρ. Θα πρέπει να έρθουν οι τεχνικοί να πατήσουν το θερμικό για να ξαναπάρει μπροστά. Μέχρι να αντιληφθούμε εμείς ότι σταμάτησε το μοτέρ. Μέχρι να έρθουν από τη ΔΕΗ άλλοι. Ναι. Το συνεργείο. Τώρα, μεταξύ, να τη δούμε λίγο αυτή την εικόνα. Από ό,τι βλέπω, είναι και λίγο στενή η δρόμη, δεν είναι και εύκολο να μπει και το αδυτικό. Όχι, όχι, δεν μπαίνει το αυτοκίνητο εύκολα. Ναι. Με δυσκολία μπαίνει και το μικρό. Ναι, και το αποφρακτικό, ναι. Άρα έχουμε αυτό και είναι το αντιδιοστάσιο. Ναι. Έχουμε και τις διακοπές από το ρεύμα. Έχουμε και τις διακοπές και καταλαβαίνετε τι γίνεται. 10 λεπτά να χαθούν από τις αντλίες να τραβάνε, μπορεί να είναι και μισό μέτρο το νερό. Να γίνει μισό μέτρο. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Μισό μέτρο. Εμένα με προβληματίζει το εξής. Δεν θα έπρεπε τόσο οι προηγούμενοι, γιατί έχετε μια δεκαετία το πρόβλημα, αλλά τόσο και η ΝΥΝ που παρέλαβε μια κατάσταση μετά από πλημμύρες μεγάλες και μεγάλες καταστροφές στην περιοχή, να έχουν προχωρήσει ένα σχέδιο, δεν ξέρω. Έπρεπε να είχαν προχωρήσει. Έχουμε πάει στον κύριο Καλογιάννη, στον Δήμο, αυτοπροσώπος. Πήγαμε στη ΔΕΙΑΛ, στον διευθυντή. Καταθέσαμε αιτήματα. Πήραμε πρωτόκολλο. Το 19 τα έχω εδώ. Το 19, το 20. Τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Απολύτως τίποτα. Το λέω αυτό τώρα, γιατί είδα λίγο και τις δηλώσεις που κάνατε και χθες και στη συνάδελφα του Χριστίνα την Ανδρέου. Αισθάνεστε και λίγο σαν που είδες β' κατηγορίας. Β' κατηγορίας, ναι. Δηλαδή, έτσι από ό,τι κατάλαβα, όταν τα μισά λίμματα της πόλης πάνε σε 5 οικοδομικά τετράγωνα και δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό και με την παραμικρή βροχή, λες, τι γίνεται, εγώ είμαι, παίρνω το μουτζούρι της πόλης όλης. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό εξεφύγει πολύ. Εξεφύγει. Δηλαδή, έχουμε αγανακτήσει. Έχουμε ψυχολογικά, είμαστε πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Ακούμε Ατένα. Έρχεται. Επιφυλακή όλη. Τώρα έχετε ένα Μπόρις, ευτυχώς από την Πασίμα. Ναι. Δεν βγάλαμε τον μετρολόγο, γιατί μίλησε και με τον κύριο Τακούδη και με τον κύριο Λαγουβάρδο και μου είπε: δεν θα την περάσει Θεσσαλία, εξόφαλτη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσως στα μέσα ή το τέλος της άλλης εβδομάδας να έχουμε πάλι ένα πρόβλημα. Μα δεν είναι. Το πρόβλημα είναι συνεχόμενο. Ναι. Με την παραμικρή βροχή έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Είναι ψυχολογικό, το καταλαβαίνω, ναι, εντάξει. Εκτός των άλλων έχουμε και έναν αγωγό, ο οποίος είναι, αυτός μπορεί να είναι και 70 πόντους διάμετρο να έχει, ο οποίος ξεκινάει και μαζεύει τα νερά της Αγιάς, άλλα νερά αυτά, και τα περνάει... Της Οδού Αγιάς. Της Οδού Αγιάς, ναι. Μην νομίζω ο κόσμος ναι, όχι, ναι, λάθος δικό μου. Και καταλήγει στον Κουζουμπασανιώτη. Ναι. Αυτός ο αγωγός. Αυτός είναι διαλυμένος. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο αγωγός αυτός είναι διαλυμένος. Εγώ από ό,τι κατάλαβα στον Ντάνιελ, κυρίως και δευτερογόντως στον Ηλία, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ήταν ψηλά και η στάθμη του Κουζουμπασανιώτη, οπότε πάλι μετά συγκινούν τα δοχεία, έτσι, επέστρεφαν
και τα νερά, τα όμβρια πάλι στην περιοχή και λιμνάζαν και δημιουργούσαν πέρα από το πρόβλημα που υπάρχει ότι είναι και κάτω. Δηλαδή, πώς θα το πω, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Εδώ είναι η Αγιάς, εδώ είστε εσείς και εδώ είναι ο Κουσμπαζανιώτης. Ναι. Είστε στη μέση από μια γούβα και από εδώ δέχεστε πίεση και από εκεί, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Καταρχήν θα έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί κλαπέτα. Σωστά. Αντιπιστροφή. Σωστό. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπάρχει. Ούτε τώρα υπάρχει. Ένα χρόνο μετά δεν το ήρθαν. Ήρθαν. Ναι. Ήρθε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαμάκος. Ήρθε και ο Διευθυντής της ΔΕΙΑΛ. Ήρθε και ο κ. Αργυρόπουλος. Το είδαν, το κατάλαβαν το πρόβλημα τώρα. Αλλά αποφάσεις μηδέν. Ναι, γιατί μηδέν. Είμαστε τους λέω, μετά, ναι. Τους λέω, ρε παιδιά, βουλώστε αυτό. Ναι. Δυο κυβικά τσιμέντο και βούλωσε. Ναι. Βουλώστε αυτόν τον αγωγό. Θα έχουμε τα ίδια. Λέει, θα πρέπει να γίνει έργο. Ναι, εντάξει, να γίνει έργο. Συμφωνώ να γίνει έργο. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να ξαναπνιγούμε πάλι? Τι θα πρέπει να γίνει, δηλαδή? Το καλό είναι, εντάξει, τώρα. Και... δεν θέλω να λαϊκίσω. Να πάρετε το δήμαρχο του Θανάση του Μαμάκου και τον πρώην δήμαρχο του Αποστόλιο Καλογιάννη και του πείτε ένα βράδυ όταν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κύριος Καλογιάννης δεν ερχόταν. Ναι. Να έρθετε να κοιμηθείτε στα σπίτια μας και να καταλάβετε το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Μαμάκος ήρθε, ναι, προς τιμήν, και ο κύριος Διευθυντής της ΔΕΙΑΛ και αυτός ήρθε τώρα με την τελευταία βροχή της 20 Αυγούστου και κάθισε ο άνθρωπος από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12.30 μέχρι να υποχρεώσουν τα νερά. Τουλάχιστον ηθικά είναι κοντά. Ηθικά ήταν κοντά. Αλλά δεν φτάνει όμως το ηθικά. Ναι. Το ηθικό τι να το κάνουμε? Πρέπει να γίνει και έργο. Τι να το κάνουμε? Τώρα, στις 20 Αυγούστου, το νερό για να μπει πάλι στα σπίτια ήταν 10 πόντους. Μάλιστα. Λίγο η βροχή να κρατούσε περισσότερο, είχαμε πλημμυρίσει. Ήμασταν τελειωμένοι, ναι. Ναι. Ήμασταν τελειωμένοι. Για δεύτερη φορά μέσα σε 10-11 μήνες, ναι. Ναι, για δεύτερη φορά. Ήμασταν τελειωμένοι. 20 Αυγούστου, 5 Σεπτεμβρίου, καλά δεν ήσασταν. Και τι πλημμύρα, έτσι. Η πλημμύρα στη Λάρισα άρχισε γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου. Γιατί με ήλιο πλημμύρισαμε στη Λάρισα, αν θυμάστε. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί έρχονταν και τα νερά από τον Ποινιό, όλα αυτά. Ναι. Τότε πλημμυρίσαμε από αυτόν τον αγωγό που σας είπα πριν. Ναι. Δηλαδή φούσκωσε το ποτάμι. Πόσο καιρό έμειναν τα νερά εκεί? Τέσσερις μέρες. Και όταν μιλάμε για, μιλάμε για βρωμόνερα, δεν μιλάμε για βρωμόνερα τώρα. Όχι για βρωμόνερα. Ναι. Να επιπλέουν τώρα τα βρωμόνερα μέσα στη σαλόνια, έτσι. Πίσω, ακριβώς. Πετάχτηκαν όλα τα έπιπλα. Ηλεκτρικές κουζίνες. Αρρωγή πήρατε? Πήραμε, εντάξει. Πήρατε. Τα 600 αυτά. Δεν φτάνουν αυτά. Προφανώς δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Χώρια τη ζημιά που έπαθε στατικά το σπίτι. Αυτό. Κίτρινα σα τα έχουν χαρακτηρίσει? Πράσινο. Πράσινο κατευθείαν. Είναι γερά. Είναι γερά. Είναι γερά, κρατάνε. Ναι. Πράσινο. Πράσινο. Είδα και κάποιες εικόνες. Σε κάποια σπίτια ακόμα φαίνεται η γραμμή από το νερό, έτσι, ή στα περισσότερα? Φαίνεται η γραμμή. Όσοι δεν ασβεστώσαν, φαίνεται η γραμμή. Ναι, είδα. Ναι. Καλά, αυτό ήταν και μια νεότεχνη οικοδομή, γι' αυτό φαινόταν. Εντάξει, ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, δεν μιλάμε το για νερό, υγρασία. Το μιλάμε... νερό, ναι, είχε γύρω στο 1,70 στο αντλιοστάσιο. 1,70 μέτρα. Μάλιστα. 1,70. Mm-hmm. Και όσο πήγαινε προς την Αγιάς, κατέβαινε. Βέβαια, δηλαδή, αλλού ήταν 1,70. Παρόμοια προβλήματα με πλημμυρικά. Στο δικό μου το σπίτι ήταν 80 πόντους μέσα, ναι, νερό. Παρόμοια προβλήματα με πλημμυρικά νερά, αλλά και λίμματα, είχαμε και στη Σοκράτου, στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Ναι, και εκεί. Παρόμοιο και πρόβλημα. Παρόμοιο πρόβλημα και εκεί. Δεν έχω αντιμετωπιστεί ούτε εκεί, από ό,τι ξέρω. Όχι, δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω να κάνω τίποτα. Για να μην αδικούμε και τους κατοίκους και εκεί. Όχι. Ναι. Και εκείνοι πρόβλημα έχουν. Ναι. Και εκείνοι φωνάζουν, αλλά. Θυμάμαι, δηλαδή, χαρακτηριστικά κάναμε τότε κάποιες ζωντανές συνδέσεις. Βγαίνατε τόσο εσείς από εκεί, από το ΑΤΑ, όσο και από τη Νέα Σμύρνη, και λέγανε κάτι και ότι δεν πάει άλλο. Από τη δυσοδεία, από την πόχα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να. Μα εδώ βλέπουμε το πρόβλημα και λέμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μέχρι να γίνει το κυρίως έργο. Ναι. Φέρτε αντλίες. Να έχουμε τις αντλίες έτοιμες. Ήρθε το νερό, κατευθείαν τις αντλίες μπροστά. Σωστά. Και να πετάξει τα νερά. Να τα πετάξει που, ναι, πάλι μέσα στον κύριο αγωγό. Στον Κουσμπαζανιώτη. Στον Κουσμπαζανιώτη, αυτό. Ναι. Εκεί. Εκεί. Τώρα είπαν θα φέρουν γεννήτρια να καλύψουν το. Ναι, για να μην, όταν πέφτει το τουλάχιστον το όταν τσάφ, πέφτει. Να παίρνουν κατευθείαν, να μπαίνει η γεννήτρια μέσα για να μην έχουν πρόβλημα. Να κερδίσουμε αυτά τα 10 λεπτά, ένα τέταρτο που κάνουν να έρθουν τα παιδιά. Εντάξει, το πρόβλημα, εγώ το αντιλαμβάνομαι όπως το περιγράφετε τόση ώρα, είναι τεχνική αστοχία εδώ. Είναι πιο χαμηλά η στάθμη. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θέλει ριζικά, θέλει μελέτη και την αρχή και νέο έργο.
θέλει νέο έργο. Ναι. Και το κυριότερο, θέλει αντλίες. Με τα ψέματα δουλειά δεν γίνεται. Προφανώς. Ρωτάω τους τεχνικούς, πόσους ύπους αντλίες έχουμε, ναι. Πόσο τραβάνε, να ξέρουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Κανένας δεν γνωρίζει τίποτα. Ναι, μπορούμε λίγο να ξαναδούμε τις εικόνες από τις 20 Αυγούστου, αν είναι έτοιμο το κοντρόλ εκεί που, το βράδυ ειδικά που έχει πλημμυρίσει. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται έτσι. Γιατί και εμένα με έκανε εντύπωση. Δηλαδή, θυμάμαι 20 Αυγούστου, ήταν μια δυνατή βροχή. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν. Απλά ήταν μια δυνατή βροχή, ναι. Τίποτα. Δηλαδή, θυμάμαι γιατί κάναμε το ρεπορτάζ, παίρναμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική και μας έλεγε ναι. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι εκεί στο ΑΤΑ. Το μόνιμο πρόβλημα λένε οι πυροσβέστες. Το ξέρουν και οι πυροσβέστες, έτσι. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Ναι. Όλος το ξέρει και ο κόσμος. Εδώ τώρα και είναι, ποια οδό είναι τώρα αυτό? Είναι προς το τέλος Ελευθερίου. Δηλαδή, ναι. Εδώ που βλέπουμε τώρα, στα 50 μέτρα είναι το αντιλιοστάσιο πίσω. Στα 50 μέτρα είναι το αντιλιοστάσιο. Ναι. Εδώ μπαίνει μέσα στο σπίτι. Φτάσει, εδώ είναι που έχει φτάσει μέχρι την πίστη. Ναι, 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 ναι. Βλέπετε, τώρα μπαίνει. Πόση ώρα ήταν εκείνη η βροχή? Δεν ήταν παραπάνω από μία-δύο ώρες. Μία ώρα ήταν. Μία ώρα ήταν. Μία ώρα βροχή ήταν. Και αυτή είναι η επόμενη μέρα? Όχι. Αυτή ήταν όταν πήγαινε να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Α, μάλιστα. Πριν φτάσουμε στο βράδυ. Ήδη έχει αρχίσει και βρέχει τώρα εντωμεταξύ. Βρέχει. Ναι. Ναι. Απλά βρέχει, έτσι μπορεί να πει κάτι ψυχάλα. Βρέχει, ναι. Ναι. Σας είπα ότι ο αγωγός κάτω είναι, έχει 50 πόντους διάμετρο, μαζεύει όλο το νερό. Τώρα ο αγωγός αυτός έχει φρακάρει, δεν μπορεί να πετάξει το νερό του αντιλιοστάσιο. Πετάει το καπάκι και στον αέρα λόγω πίεσης. Όχι, το καπάκι είναι άλλη ιστορία. Ναι. Τώρα μιλάμε για το αντιλιοστάσιο. Σωστά. Το καπάκι πετάγεται όταν κατεβαίνουν νερά και λίμματα. Από άλλες συνοικίες. Από άλλες συνοικίες. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Το καπάκι πετάγεται υδραυλικά. Το βγάζετε εσείς το καπάκι. Ναι, δηλαδή μας είχαν βγάλει από τα ρούχα. να πάω να ανοίξω το καπάκι για να μην πιέσεις. Να ανοίξω το καπάκι, τι, για να έρθουν τα λίμματα στο σπίτι μου. Έλατε. Και να έρχονται και να σε λέει, εσύ τα ανοίξεις το καπάκι. Με μία δυνατή βροχή το καπάκι αυτό μπορεί να το βρεις και μισό μέτρο δίπλα. Και μισό μέτρο μέσα. Είναι στατική πίεση. Είναι απλά. Δηλαδή το πετάει μία και έξω. Εδώ βλέπουμε τώρα πόσο έχει φτάσει το νερό. Έτσι. Είναι ναι. Πάνω από είναι τείχος, ναι. Βέβαια. Ναι. Ναι. Παραμένει ακόμα. Αυτές είναι χθεσινές εικόνες. Χθεσινές εικόνες. Ναι. Δεν νομίζω κάποιο. Δεν είναι από τις 20 Αυγούστου. Όχι, βέβαια. Ναι. Και εδώ το αντιλιοστάσιο. Ναι. Και αυτό είναι το αντιλιοστάσιο. Και το τσιμέντο πάνω είναι αυτό για να γίνει η κινήτρια. Αυτό έχει πριν γύρω στις 10 Αυγούστου. Που έγινε. Μάλιστα. Ο διευθυντής της ΔΕΙΑΛ λέει και βλέπουμε... το έργο έχει δοθεί στον εργολάβο. Έπρεπε να το είχε κάνει 15 Αύγουστο. Και λέω, ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι δομένο στον εργολάβο. Τον εργολάβο ποιος τον ελέγχει, ποιος τον στέλνει. Έλατε. Ο εργολάβος μόνος του εκτιμάει την κατάσταση και λέει ότι δεν θα πάω εκεί, θα πάω αλλού. Γιατί δεν έρχεται να κάνει το έργο? Άρα κάτι άλλο φταίει. Εντάξει, η ουσία είναι ότι είμαστε ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ. Και επί της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει απολύτως τίποτα γίνει. Αυτό είναι. Δηλαδή, με ένα τίτλο αυτό είναι. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Να έπεσε το τσιμέντο. Ναι. Να βάλουν τη γεννήτρια. Ναι. Αν αυτό θεωρείται. Εντάξει, η γεννήτρια είναι μια λύση για να μην πέφτει είναι το μια αίμα, λύση για να λειτουργήσει ναι, το αντιλιοστάσιο. Για να μπορεί να λειτουργήσει το αντιλιοστάσιο. Ναι. Δεν είναι η λύση όμως που θα λύσει το πρόβλημα. Και από πάλι πρόβλημα θα υπάρχει. Ξεκινάει το ανάγωμα που είναι για τον Κοσμπασανιώτη. Πίσω ακριβώς, ναι, ακριβώς πίσω είναι ο Κοσμπασανιώτης. Την παλιά εθνική, τέλος πάντων, ναι. Ναι. Εντάξει, είστε γούρνα. Αυτό είναι τώρα. Η Αγιάς είναι στο βάθος. Και εμείς είμαστε τώρα, ενδεχομένως να σας δείξει και το καπάκι, το φρεάτιο που είναι των λιμάτων τώρα αυτό. Εντάξει, είναι μπροστά από τα αυτοκίνητα τώρα. Ναι. Αυτό τι είναι τώρα που βλέπουμε? Αυτό είναι η Λέβητας. Υπόγειο. Το υπόγειο που έχει πλημμυρίσει. Πάει αυτό, πάνω όλα. Τελείωσαν όλα. Ναι. Μιλάμε για καταστροφή. Ο άνθρωπος, από ό,τι είδα, είχε γίνει βιτοστάσια, είχε, είχε καυστήρες, πάνω όλα αυτά. Πάνω όλα αυτά, όλα αυτά. Και τα δικά μας και όχι μόνο από το... Δηλαδή και αυτά, δεύτερη φορά αυτό, έτσι μου λέει ο Αντώνης. Αυτό είναι η δεύτερη φορά. Τι 6600, 106600, τι να καλυφθείς τώρα, πού να καλυφθείς? Δηλαδή να πληρώνεις και... Να αναπληρώσεις έπιπλα, οικιακές συσκευές, βάψιμο. Τι να αναπληρώσεις? Ασβέστομα, τι χρειάζεται, λεβιτοστάσια καινούργια. Ακριβώς. Εντάξει. Είναι αλήθεια ότι είναι στενή η δρόμη. Εντάξει.
Οι δρόμοι είναι στενοί. Μπορεί να δουν. Αν θέλουν, μπορούν να δώσουν λύση και γι' αυτό. Ναι. Αν θέλουν. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν δίνουν λύση για τα άλλα, θα δώσουν γι' αυτό. Μικρά κανένα για στενά που λέει. Εδώ βλέπουν το πρόβλημα, ναι. Το έχουν εντοπίσει, το κατάλαβαν. Μετά του Ντάνιελ, αν δεν τους έδειχνα ένα βίντεο να τους πω ότι ρε παιδιά, πετάει το καπάκι. Ναι. Αυτοί μου λέγανε σηκώνουμε το καπάκι. Ποιο καπάκι σηκώνουμε? Των λιμάτων να σηκώσουμε το καπάκι εμείς για να πλημμυρίσουμε. Για ποιο λόγο? Έλα, και τους έδειξα το βίντεο και μετά πίστηκαν. Ναι. Και ότι ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Περνάνε τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το καπάκι. Αυτό είναι το καπάκι. Το, οποίο το φρεάτιο δηλαδή. Ναι. Έχουν φρεάτιο. Το οποίο πετυχαίνει κάτω. Και μισό μέτρο μακριά όταν βρέχει. Ναι, ακριβώς. Και εδώ τι είναι? Α, σπίτι είναι αυτό, εντάξει. Ναι, είναι παρτημένο σπίτι. Αυτό κοιτάξτε μέχρι που έχει φτάσει στο νερό για να καταλάβετε. Ναι. Μέχρι πάνω. Είναι και στα πιο χαμηλά. Έχει πνιγεί. Αυτό, ναι. Αυτό είναι δίπλα από το ομιλιοστάσιο. Πώς θα με το παράτησε ο άνθρωπος και να ήθελε να το κατοικήσει. Ναι, ναι, δεν είναι. Το παράτησε τέλος. Τέλος. Ναι. Είναι μέχρι πάνω. Μέχρι, δηλαδή σχεδόν να μην πω το σκέπασε. Αυτά από ό,τι μου λέει ο Αντώνης, αυτά τα σπίτια που βλέπουμε τώρα τα έχει δεσμεύσει ο Δήμος εδώ και χρόνια και ήταν να γίνει δρόμος εκεί για να περνάνε μεγάλα κύματα. Ναι, αυτό μπορούν από το Δήμο να ρίξουν κάτι. Ερείπια σπίτια είναι. Ναι. Ούτως ή άλλως να γίνει μια παλωτρίωση. Με μια μπουλντόζα, ναι. Είναι πολυτριωμένα. Και ίσως μπορούν εκεί να μπορούν να κάνουν και κάποια τεχνικά. Να ρίξουν, ναι. Να ρίξουν και δύο αυτοκίνητα τώρα, χαλίκι αυτή, και να... Αυτή είναι χθεσινή εικόνα, έτσι. Χθεσινή εικόνα. Και βλέπω ακόμα υπάρχουν νερά, ενώ χθες δεν έβρεχε. Υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Ναι, πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Εκεί έχουμε θέμα. Δηλαδή... Πόσο μάλλον τώρα, όχι αυτός ο Μπόρης, άμα έχουμε αυτή τη Τετάρτη, Πέμπτη κάποιοι που λένε... Τίποτα, ναι, εμείς είμαστε επιφυλακοί να δούμε τι θα γίνει πάλι. Μάλιστα. Κάνουμε το σταυρό μας, πώς το λένε, δηλαδή, να μην είμαστε χειρότερο. Ναι, από ό,τι βλέπουμε και από τις εικόνες, έχετε δίκιο, μιλάμε για δεκάδες οικογένειες, δεν είναι... Είναι δεκάδες οικογένειες, είναι από την Αγιάς και προς τα κάτω όλοι. Όλη η περιοχή. Όλη η περιοχή. Πλημμύρισαν βιοτεχνίες, έχει βιοτεχνίες, έχει αλουμινάδικα, έχει εκτυπώσεων βιοτεχνίες. Πλημμύρισαν όλοι. Μάλιστα. Σπίτια. Τι να πω κύριε Καστρόκα, εδώ είναι μεγάλο το πρόβλημα. Νομίζω ότι το αναδείξαμε και θα το έχουμε βέβαια και σε ρεπορτάζ και στα δελτία μας, 6, 9 και 11, όπου θα ακούσουμε και το τι λένε και οι κάτοικοι. Ας ελπίσουμε ότι με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε θα... Επιταχυνθούν λίγο οι διαδικασίες. Σου ακούει και ο Ρουγολάβος που ήταν εγκατασταθεί μέχρι 15 και δεν εγκαταστάθηκε. 15 Αυγούστου. Ναι. 15 Αυγούστου έχει το έργο και θα το εκτελέσει. Άχι. Έτσι μας είπε ο διευθυντής. Θα το εκτελέσει. Ναι. Ένα χρόνο μετά. Ναι. Και το χειρότερο έχει είναι... λέει, την επόμενη εβδομάδα θα γίνει σίγουρα. Ποια εβδομάδα? Ποια εβδομάδα? Ποια εβδομάδα? Να είστε καλά. Ας ελπίσουμε να ιδρώσει το αυτή αυτό που πρέπει. Να είστε καλά, κύριε Καζόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε το βήμα να δείξουμε το πρόβλημα. Και θα το δούμε, οποίο βέβαια, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, όπως καταλάβουμε. Ναι. Θα το δούμε και στα δελτία μας. Πάμε στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.